Μιχάλης Ιγνατίου. Τι στο Μαραλάγκο είναι ακόμα, Μιχάλη. Αυτό σηκώνει συζήτηση. Πώς έχει μπει και μέσα στο Μαραλάγκο, δεν ξέρω. Αλλά, καλώς το Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι γίνεται. Σε μια αυλή είναι πάντως ο Μιχάλης. Ναι. Τώρα πια άρα, μια αυλή έχει είναι. Άρα έχει καλό καιρό εκεί που είναι. Για να είναι έξω. Ναι. Πολύ καλό καιρό. Ναι. Ωραία. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Μπράβο, Μιχάλη. Στην Ουάσιγκτον είναι κρύο, συνάδελφοι. Βέβαια. Στην Ουάσιγκτον είναι κρύο, ναι. Και εδώ κρύο. Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη. Χειμώνα κανονικό έχουμε και εδώ. Για πάμε τώρα, Μιχάλη. Να συνεχίσουμε πάνω στον καμβά που είχαμε φτιάξει με τα ελληνοτουρκικά, τους S400, τα F-35, να δούμε τι γίνεται. Για πάμε. Διότι απάντησε το State Department στις ερωτήσεις του Sky για τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας. Έτσι. Μάλιστα. Θυμάστε, είπε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δήθεν πρόσφερε στην Τουρκία τα μαχητικά F-35, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα με το ρωσικό σύστημα των S400. Όπως είπαμε και χθες και λέμε και σήμερα, πρόβλημα υπάρχει και είναι σοβαρότατο και το λένε οι Αμερικανοί, δεν το λέμε εμείς. Έτσι. Mm-hmm. Και να σημειώσω ακόμα ότι η S-400 μέχρι πρόσφατα ήταν απειλή για τα αεροπλάνα της πέμπτης γενιάς στα Αμερικάνικα. Είπα ότι μέχρι πρόσφατα ήταν αντιπροδέως, επειδή πλέον η S-400 δεν είναι απειλή για τα F-35. Τα καινούργια F-35 είναι πολύ πιο προχωρημένα. Από άρα το αντιμετωπίζουν αυτό το σύστημα, λες. Το αντιμετωπίζουν άνετα, ναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Όταν προέκυψε το πρόβλημα μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ανάποδα τα πράγματα. Η S-400 ήταν απειλή. Παρ' όλα αυτά, συναδέλφοι, η αμερικανική πολιτική δεν αλλάζει. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε λοιπόν στο Sky ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις για την αγορά των F-35 από την Τουρκία είναι γνωστές και η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα. Η συνεχιζόμενη διαλειτουργικότητα της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα των ΗΠΑ. Η πολιτική στην οποία αναφέρεται λοιπόν ο εκπρόσωπος είναι ότι οι S-400, είπαμε, αποτελούν απειλή και δεν είναι συμβατή με το πολεμικό υλικό των χρώμενων του ΝΑΤΟ και η αγορά από την Τουρκία παραβιάζει τους αμερικανικούς νόμους και ειδικά τον νόμο ΚΑΤΣΑ που αφορά την αγορά ρωσικού πολεμικού υλικού από εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε απαντώντας σε άλλη ερώτηση του Sky ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να δεσμεύονται να εφαρμόζουν στέναρα τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ για να αποτρέψουν τις εξαγωγές όπλων που φέρνουν στη Ρωσία έσοδα, προσβάσεις και επιρροή. Μας είπε ακόμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην επίλυση αυτού του ζητήματος με την Τουρκία με παραγωγικό τρόπο, αλλά όπως είπαμε, η Τουρκία δεν πρόκειται να αγοράσει τα F-35 εάν δεν ξεφορτωθεί το ρωσικό σύστημα. Είναι όρος. Επομένως δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι καθαρή θέση στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό είναι καθαρό. Αλλά όσα λέει η Τουρκία, γιατί η Τουρκία λέει και το ένα και το άλλο και όλα μαζί. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα και αποδεικνύεται ότι ο κύριος Γκουλέρ κάνει πανηγύρια μόνος του. Ακριβώς. Πρόκειται για παραπληροφόρηση και η ιστορία αυτή ξεκίνησε, να σας πω, από το καλοκαίρι, όταν σε μια επίσκεψη στελεχών του Πενταγώνου και του State Department στη Τουρκία, οι ομολογοί τους, οι Τούρκοι, έθεσαν το θέμα του F-35 και της προκαταβολής που έδωσε η Άγκυρα περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Οι Αμερικανοί απάντησαν ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα F-35, εάν βρεθεί λύση για τους S-400. Μιχαλή. Όπως δήλωσε ο κύριος. Ναι. Συγγνώμη, για το κλείσω εδώ. Συγγνώμη, Μιχαλή, μου σε διάκοψα. Για πες το. Ναι, όπως είπε ο κύριος Γκιούλερ χθες, η S-400 σε 12 ώρες θα είναι έτοιμη για δράση. Που σημαίνει, ότι είναι εγκατεστημένοι οι συναδελφοί. Και ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να τους επιστρέψει. Και δεν είναι αποθηκευμένοι όπως κάποια στιγμή είχαν αφήσει να εννοηθεί. Όχι, φαίνεται. Εδώ είναι έτοιμο πόλεμο. Αυτό λέει ο Γκιούλερ. Άμα λέει ότι χρειάζεται 12 ώρες, δεν γίνεται. 12 ώρες χρειάζεται να τους βγάλεις από τα κουτιά. Επίσης ήθελα να σας πω ότι για το θέμα της Ουκρανίας. Πριν πεις για την Ουκρανία, συγγνώμη, Μιχαλή μου, υπάρχει πληροφόρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ουάσιγκτον, γιατί η Τουρκία ανακοινώνει ξαφνικά περικοπή στην αγορά, στο πρόγραμμα των F-16. Δεν έχει λεφτά. Αλλάζει όλα τα σχέδια. Θα μας πει ο Μιχάλης ο Μανώλης σε λίγο αυτό που λέει τώρα. Ότι αλλάζει τα σχέδια για τα εξοπλιστικά και κάνει νέο έτοιμα για 40 F-35. Ακριβώς. Αυτό λέει ο Μανώλης. Και αυτό είπε ο Γκιουλέρ. Αλλάζει όλο το πακέτο. Άρα λοιπόν δεν έχουν λεφτά ή νιώθουν ότι δεν θα τα πάρουν. Ότι οι σχέσεις δεν είναι σε καλό σημείο. Κάτι αλλάζει πάντως. Να σας πω τι συμβαίνει. Όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις μετά από εκείνη την απόφαση του Κογκρέσου ότι θα τους τα δώσουν, ότι δέχτηκαν το τουρκικό αίτημα,
αυτή η αγορά είχε φτάσει στα 20-21 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Μέχρι να αποφασίσουν οι Τούρκοι τι θα κάνουν, ακόμα λένε αποφάσισαν, αλλά ακόμα δεν έχουν υπογράψει όλα τα έγγραφα, έτσι. Ναι. Θα πάνε 22-23 δισεκατομμύρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστιο το ποσό. Δεν είναι λίγο. Βέβαια. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε αποφάσισαν να ξεχάσουν τα 79 F-16. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ παγιά αεροπλάνα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι F-16. Θέλουν να πάρουν τα 40 καινούργια. Και ακριβώς. Να χρησιμοποιήσουν για τα 40 καινούργια θα πληρώσουν 8 δισεκατομμύρια. Και θέλουν και γύρω θα γλιτώσουν τα 12. Ναι, θα γλιτώσουν τα 12 δισεκατομμύρια. Ναι. Οπότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για άλλα αεροπλάνα. Mm-hmm. Τα F-35 με τα σημερινά δεδομένα, και δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε την κυβέρνηση Τραμπ, δεν δίνονται. Μάλιστα. Εγώ σας έχω πει ξανά ότι αφιβάλλω αν θα πάρουν και τα F-16. Το Ισραήλ παίζει κάποιο ρόλο εδώ, Μιχάλη? Το Ισραήλ παίζει κάποιο ρόλο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Ήδη πρέπει να σας πω ότι έκανε μια παρέμβαση το Ισραηλινό λόμπι μαζί με το ελληνικό λόμπι και άλλους για τη Χαμάς. Mm-hmm. 35 ανώτερα στελέχη του Κογκρέσου ζητούν ειδική ενημέρωση από τις ΗΠΑ τι συμβαίνει με τους αρχηγούς της Χαμάς στην Τουρκία. Mm-hmm. Ζητούν να πληροφορηθούν με ακρίβεια τι πληροφορίες έχουν οι μυστικές υπηρεσίες οι Αμερικάνικες. Χοντραίνει πολύ το παιχνίδι για τη Χαμάς, να το έχετε υπόψη σας. Η Αμερικανική κυβέρνηση ζητά από την Τουρκία, ζήτησε από την Τουρκία να παραδώσει, όχι, να παραδώσει όσους έχει στο έδαφος να τους εκδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χοντραίνει το πράγμα. Χοντραίνει πολύ εδώ. Τους πιέζουν πολύ. Το πράγμα. Τους πιέζουν πολύ. Και πρέπει να σας πω, επειδή με ρωτήσατε για το θέμα, για το Ισραήλ. Ναι. Το Ισραήλ ακόμα δεν είπε, όχι την τελευταία κουβέντα, δεν είπε ακόμα την πρώτη κουβέντα για την Τουρκία στην Αμερική. Το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική έχει τεράστια ισχύ. Mm-hmm. Τώρα ξεκίνησαν και ξεκίνησαν με το θέμα της Χαμάς. Σας είπα, συνεργάζεται με το ελληνικό λόμπι, συνεργάζονται και με το αρμενικό και με τους Κούρδους. Τώρα, έτσι, είναι πολύ ισχυρές ομάδες, Μιχάλη, και οι τέσσερις. Να πούμε και μια κουβέντα για το ουκρανικό. Υπάρχει προοπτική να δοθεί λύση, και το ρωτώ αυτό γιατί στην Ευρώπη, στις Βαλτικές χώρες, στη Γερμανία, οι άνθρωποι φτιάχνουν καταφύγια για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου πολέμου. Το έχεις δει, βέβαια. Κοίταξε, θα σου απαντήσω με τις πληροφορίες που έδωσε ο Λευκός Οίκος. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν συνεχίζει να κλιμακώνει. Mm-hmm. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει την ανακοίνωση αυτή που θα σας πω. Θα την κάνει, πιστεύουμε, την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Ετοιμάζει νέο πακέτο όπλων πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται και οι γνωστές νάρκες για το στρατό της Ουκρανίας. Mm-hmm. Ζήτησε από το Κογκρέσο, λοιπόν, να εγκρίνει αυτές τις πωλήσεις εξοπλισμού ύψους 725 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Επίσης, ζητά επιπλέον στρατιωτική οικονομική βοήθεια γύρω στα 24 δισεκατομμύρια. Είπα στην αρχή ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν κλιμακώνει, διότι οι συνάδελφοι πήρε κλιμάκωση. Ναι, κλιμάκωση, βέβαια. Ναι, είτε αρέσει είτε όχι, είτε κλιμάκωση. Mm-hmm. Είπαμε επίσης ότι το επιτελείο του κυρίου Τραμπ εδώ κάτω δεν σχολιάζει τίποτε για όλα αυτά που το αφήνει να εξελίσσεται όλο αυτό. Το αφήνει να εξελίσσεται και δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση πια, διότι η συνεργασία των Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας είναι απόλυτη, όπως έγινε με το θέμα του Ισραήλ. Άρα μια στρατηγική αυτή. Νομίζω θα, να μου επιτρέψετε, θα καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα. Έτσι, μάλιστα. Εκτός αν γίνει μια ανακοίνωση. Ναι, και το ανατρέψει όλα. Τρομερή από το επιτελείο. Δεν το βλέπω προς δύσκολο το παρόν όμως. Δεν το βλέπω. Δύσκολο πράγμα. Μάλιστα, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι γιορτάζουν οι Αμερικανοί την ημέρα των ευχαριστειών, όπως ξέρετε. Πολύ ωραία. Έτσι. Πάμε για γαλοπούλα. Οπότε, πάμε για γαλοπούλα. Ναι, πάτε για γαλοπούλα. Όσοι τρώνε κρέας, εμείς που δεν τρώμε. Ναι. Εντάξει. Χάρη δεν έχετε. Εμείς με τον Άκη τρώμε. Εμείς, Μιχάλη, έτσι, ωραία, και γαλοπούλα ψητή, ωραία, μια χαρά είναι. Το πιάσα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Μην μας πας δηλαδή για τίποτα λαχανικά, αν έθμεζες. Όχι, βίγκαν και τέτοια, Μιχάλη. Στην Ουάσιγκτον. Κανα ψάρι μπορεί να το φάμε. Πάμε για τίποτα, τιμπον, σιρλόιν. Ναι. Έτσι και το ανάποδο ισχύει. Καναστέικ. Εντάξει. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, γεια σου, Μιχάλη.